γινόταν ένας πανικός. Φωνές, άλλοι έκλαιγαν. Ένα χάος επικρατούσε, το οποίο ήταν και πολύ ομίχλη. Κάτσαμε 31 ώρες εκεί πέρα. Έβγαινες έξω για ένα λεπτό και γινόσουν χιονάνθρωπος. Η πόρτα βέβαια εννοείται ότι τις είχαμε ανοιχτές για να μπαίνει όποιος θέλει να ζεσταίνεται. Περαστική. Έβγαλε ο φίλος μου που είχε πάρει το φαγητό για μια εβδομάδα και έβγαλε. Και μοίρασε και στους υπόλοιπους. Εννοείται, δεν το συζητάμε. Αυτοί είναι οι δύο κριτικοί οι οποίοι έζησαν εφιαλτικές στιγμές στην Αττική Οδό εν μέσω της χιονοστιβάδας οργής και αγανάκτησης από τους εκατοντάδες εγκλωβισμένους οδηγούς. Πολύ κρύο. Μετά τις 12 η ώρα είχε μείον 1, μείον 2 βαθμούς. Πάρα πολύ κρύο. Δεν κοιμηθήκαμε καθόλου γιατί είχα το άγχος μην πέσει κανένα αυτοκίνητο πάνω μου. Γινόταν πανικός και κάποιοι είδα άνθρωπους που είχαν βάλει τα παιδιά στην πλάτη και τρέχανε. Πολλά παράπονα, πολλές καταγγελίες από όλο τον κόσμο που βρισκόταν εκεί πέρα. Και χωρίς δεύτερη ευκαιρία ανοίξαμε τις πόρτες, φιλοξενήσαμε τον κόσμο μέσα. Σε αυτό εδώ το χώρο φιλοξενήσαμε τους ανθρώπους. Στην Αττική Οδό επικρατούσαν απίστευτες καταστάσεις και πανικός, όπως μας περιέγραψε ο οδηγός του ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου, ο οποίος άνοιξε τις πόρτες του λεωφορείου για να φιλοξενήσει ηλικιωμένους και άλλους οδηγούς που είχαν παγώσει στα αυτοκίνητά τους. Από τις 12 η ώρα μεσάνυχτα μέχρι και τις 3 και 4 τα ξημερώματα είχαμε βγει έξω εγώ με τον Σταύρο και με τον συνάδελφο από τον Εύρο και μαζί με τον στρατό βοηθήσαμε τα παιδιά να σκάψουμε την περιοχή με τα αυτιάρια για να μπορούμε να απομακρύνουμε τουλάχιστον τα μικρά χιόταχή. Βράδυ, μία η ώρα, δύο η ώρα, 5 λεπτά, 10 λεπτά έβαζε ο κόσμος αυτοκίνητα μπροστά για να ζεσταίνονται και τα σβήνανε. Όπως είχα ένα αυτοκίνητο μπροστά μου, ένας ηλικιωμένος κύριος, είχε βάλει ένα υλοσακούλι στα πόδια του γιατί δεν τον κάλυβε η θέρμανση του αυτοκίνητου που είχε. Πρώτος στο λεωφορείο επιβιβάστηκε ένας πολίτης με προβλήματα υγείας. Βρέθηκε κατά τις 11 η ώρα ένας κύριος ο οποίος είχε πρόβλημα με την καρδιά του. Γιατί τον είδα ότι ήταν βλαβισμένος. Και τον βάλαμε στο λεωφορείο μέσα. Ο συγκεκριμένος κύριος ήταν από την Αλεξάνδρεια. Από όσο ενημερωθήκαμε πρόσφατα, είναι παντρεμένος από τα Χανιά. Ο 35χρονος οδηγός του λεωφορείου μαζί με τον φίλο του επέστρεφαν από το Κοροπή, όπου είχαν μεταβεί για λόγους συντήρησης του λεωφορείου. Εκεί γνώρισαν ένα συναδελφό τους από το ΚΤΕΛ του Εύρου και όλοι μαζί κατευθύνθηκαν για Πειραιά μέσω της Αττικής Οδού, όπου βρέθηκαν στο μάτι της φοδρής χιονόπτωσης και εγκλωβίστηκαν για 31 ώρες στον χιονισμένο αυτοκινητόδρομο. Διασχίσαμε 12,5 χιλιόμετρα από Κοροπή μέχρι και την Γκάντζα, Αττική Οδός, έξοδος 17, 3 ώρες και 35 λεπτά φανταστείτε. Δηλαδή ο τελικός αποκλεισμός που αποκλειστήκαμε τελείως ήταν 4 και 5. Εν τω μεταξύ εμείς είχα το λεωφορείο και δούλευε με τον καυστήρα για να υπάρχει θέρμανση. Ο φίλος μου είχε πάρει σπιτικό φαγητό για μία εβδομάδα περίπου. Πέρασε ένα ταξί με μία κυρία η οποία ήθελε νερό και της προσφέραμε νερό. Ενώ υπήρξε αλληλεγγύη και στα καύσιμα. Και κάποιοι άλλοι τους έβλεπες και πήγαιναν και δανειζόντουσαν ο ένας τον άλλο με παγούρια για να πάνε να παίρνουν βενζίνες, καύσιμα. Ο πάγος που τον περπατάγαν συνέχεια πάνω κάτω ο κόσμος είχε γίνει πέτρα, παγετός. Τα παιδιά που τα είχαν σκεπάσει ο ελληνικός στρατός με κουβέρτες, αυτογιοταχή που έκανα έτσι μία βόλτα. Νεράκι κάτι! Με τη θερμοκρασία να πέφτει στους μείον 2 βαθμούς Κελσίου, ο Σταύρος και ο Ανδρέας βοήθησαν για 3 ολόκληρες ώρες τους φαντάρους, οι οποίοι κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για την απομάκρυνση των εγκλωβισμένων οχημάτων.